Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στην Ελευσίνα, στην προπόνηση του Πανελευσινιακού. Μαζί μας έχουμε τώρα τον τεχνικό διευθυντή του Πανελευσινιακού, τον κύριο Γιώργο Κάπουα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πρώτο μάτς την προηγούμενη Κυριακή, έτσι, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Ναι. Ήταν κρίσιμος ο αγώνας. Είχαμε μια μεγάλη διακοπή, οι ποδοσφαιριστές έμειναν πίσω γιατί δεν κάναμε προπονήσεις. Συν το ότι μας προέκυψε ο κορονοϊός, αυτή τη στιγμή μετράμε 9 ποδοσφαιριστές που έχουν προσληφθεί. Οι 5 επανήλθαν και κάθε μέρα ζούμε με αυτόν τον κίνδυνο. Δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει. Ήδη άλλος ένας σήμερα έχει συμπτώματα. Και αν παληθευτούν οι ανησυχίες μας, πάμε για 4 ακόμα. Δηλαδή πάμε 5 ακόμα, στους 10 στο σύνολο. Συν τους τραυματισμούς. Καταλαβαίνετε ότι με το κερατσίνι ήταν πολύ κρίσιμος ο αγώνας, γιατί συνέβησαν όλα αυτά, συν τους τραυματισμούς που έγιναν και γίνονται οι τραυματισμοί λόγω της μη καλής φυσικής κατάστασης. Και γιατί έχουν μεγάλη αποχή οι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς ξεπεράσαμε το εμπόδιο που λεγόταν η κερατσίνι. Πήρατε και ψυχολογία και μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν καλός ο Πανελευσινιακός. Δεν τον αδίκητο σκορ. Το κερατσίνι δεν το αδίκητο σκορ. Το 3-0 ήταν φυσιολογικό. Ήταν όμως μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και τώρα πάμε την Κυριακή να παίξουμε στοιχείο. Και εκεί δεν υπάρχει καταρχάς εύκολο παιχνίδι. Είναι εξίσου δύσκολο. Και ο στόχος μας είναι να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Την νίκη. Και μετά ακολουθεί Τετάρτη το εξαναβολής παιχνίδι με τη Φιλαράφη. Παιχνίδι, έχουμε το εξαναβολής και μετά πάλι εξαναβολή θα παίξουμε νομίζω. Μετά το Πάσχα, νομίζω. Σημασία έχει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Σίγουρα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα με τις διακοπές κτλ. Όμως πρέπει να υπογραμμίσω ότι κάναμε και μια τομή μεγάλη τώρα στο μεταγραφικό κομμάτι, ας πούμε. Είδα ότι τη μεταγραφική περίοδο ήρθαν αρκετά παιδιά. Ενισχυθήκαμε ενισχύθηκε παιδιά η ομάδα. Και περισσότερο. Ναι, δώσαμε βάρος σε. Ρίξατε τον μέσο όρο ηλικίας. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Mm-hmm. Και κάναμε 4 μεταγραφές ποδοσφαιριστών, οι οποίοι 15 ετών είναι ο ένας, 17 είναι οι άλλοι δύο και 20 είναι ο τέταρτος. Και ο στόχος του Πανελευσινιακού είναι αυτός. Δηλαδή, κοιτάτε και το μέλλον. Βασική προϋπόθεση είναι το μέλλον. Γιατί έφυγαν έμπειροι ποδοσφαιριστές στη μεταγραφική περίοδο που μας πέρασε και τους αντικαταστήσαμε με νέους, εντελώς νέους, με παίκτες από την τρίγυρο περιοχή. Είναι ο Μοίρας από τον Αστέρα Μαγκούλας, είναι ο Ταμπουρατζής από το Κορυδαλό, είναι ο Λίγδας από τη Μικρά Ασιατική Μεγάρων και είναι και ο Καραγιάννης, ο 15χρονος, την Νέα Πέρα. Ο στόχος του Πανελευσινιακού είναι να φτιάξει ομάδα, να πατήσει καλά στα πόδια του. Έχουμε ένα πλάνο τριετίας, να έχει θέσει καλά τον Δήμαρχο. Βοηθάει και μας συμπαραστέκεται πάρα πολύ. Στηρίζει την ομάδα. Πάρα πολύ. Αν δεν ήταν αυτός, πιστεύω ότι ο Πανελευσινιακός θα είχε μεγάλα προβλήματα και περιπέτειες. Ευτυχώς, αυτό λέμε συνέχεια, να τον έχει θέσει καλά. Και το μέλλον θα δείξει. Το πλάνο είναι αυτό. Φτιάχνουμε πρώτα ομάδα και μετά κάνουμε όλα τα άλλα. Συν ότι ήδη το βοηθητικό μας ανακαινίστηκε, άλλαξε ο Χλωτάπητας. Το υπάρχον εθνικό στάδιο θα αλλαχθεί ο Χλωτάπητας μέσα στο καλοκαίρι. Γίνονται έργα. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε παράπονο κανένα και τις εγκαταστάσεις μας έχουμε. Το μόνο ότι θέλουμε υπομονή, τίποτα άλλο. Γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη δεν μπορεί να γίνει. Καταλαβαίνετε. Ο Πανελευσινιακός, κύριε Κάπουα, είναι ένα ιστορικό σωματείο. Φέτος συμπληρώνει 90 χρόνια ιστορίας. 90 χρόνια. Ναι, είναι η χρονιά. Η χρονιά του Πανελευσινιακού είναι αυτή. Με παραστάσεις σε επαγγελματικές κατηγορίες. Η ομάδα κάποτε ήταν η Βασίλισσα της Β' Αθηνικής. Φυσικά καθήκαν κάποιες χρονιές και κάποιες ομάδες μας ξεπέρασαν. Όμως ο Πανελευσινιακός είναι μεγάλο σωματείο και πιστεύω να τα καταφέρουμε όλοι να τον πάμε εκεί που πρέπει. Θα ήθελα και την άποψή σας για τις εκλογές στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, νέος πρόεδρος ο κύριος Θοδωρής Αγοράκης και για την εκλογή του κυρίου Κλειάρχου Τζαφέρη. Βέβαια, ο Κλειάρχος είναι ξεχωρά, είμαστε και πάρα πολλοί φίλοι, είναι και ένας άνθρωπος
του ποδοσφαίρου, έχει διατελέσει πρόεδρος στον Πανεπιστημιακό. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο και το ότι είναι ο Ζαχωράκης πρόεδρος είναι ακόμα πιο ευχάριστο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι του ποδοσφαίρου. Εξυπακούεται ότι έχει γνώσεις και σίγουρα θα πάνε καλύτερα. Θα πάνε καλύτερα όλα. Όσον αφορά για το φετινό πρωτάθλημα, που είναι η ολοκλήρωση του πρώτου γύρου και η ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος. Ξεκινήσαμε άσχημα. Ποια είναι η άποψη? Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε τίποτε παραπάνω σε πρώτη φάση από το να σωθεί η ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή. Ξεκινήσαμε άσχημα. Έγιναν κάποια λάθη του καλοκαιριού, τα οποία προσπαθήσαμε να τα διορθώσουμε. Κατεβάσαμε το budget γύρω στα 40 χιλιάρικα από τις αρχικές μεταγραφές. Έφυγαν κάποια παιδιά τα οποία ήταν και σε ηλικία μεγάλα και είχαν και μεγάλα συμβόλαια. Οπότε έχουμε μια διαφορετική φιλοσοφία πλέον. Είπαμε θα φτιάξουμε ομάδα και θα γίνει. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα γίνει. Και για τον δύο λόγια έτσι και για τον προπονητή, Θεόφιλο Καλύβα. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει περάσει από την Ελευσίνα. Έχει παίξει μπάλα στην Ελευσίνα. Καταρχάς είναι πολύ καλό παιδί και μετά θα σας πω αν είναι καλός προπονητής. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί και καλός προπονητής. Έχει σημασία για μας αυτό. Ωραία. Και την άποψή σας, κύριε Κάπο, είστε αρκετά χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου. Πρέπει να αρχίσουν να ξεκινήσουν οι προπονήσεις, να ανοίξουν οι ακαδημίες. Μιλάω και. Ναι, γιατί χάθηκε πολύς χρόνος. Και ίσως το κράτος να το σκεφτεί καλύτερα. Οι ακαδημίες πρέπει να ανοίξουν, πρέπει να ζωντανέψει η νεολαία. Αρκετά. Ωραία. Να υπογραμμίσω κάτι, ότι Βέβαιος. Ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας μας φέτος είναι 23,5. Είναι σημαντικό. Ωραία. Τι μπορείτε εσείς να υποσχεθείτε στους φιλάθλους του Πανελευσινιακού? Τι θέλει να τους πει ο Γιώργος Κάπουας, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας? Θέλω να πω ότι μέσα από τη δουλειά και την εμπιστοσύνη τους θα πάμε την ομάδα εκεί που πρέπει. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.